Έχουμε όμως και μια δυσάρεστη εξέλιξη στην Καβάλα, αφορά πάλι η προνοιακή δομή. Ακριβώς έντονη ανησυχία και στην Καβάλα μετά τον εντοπισμό δεκάδων κρουσμάτων. Μία νοσοκόμα βρέθηκε από τους ελέγχους που έγιναν θετικοί. Συνεχίστηκαν λοιπόν τα επαναλαμβανόμενα τεστ και καταγράφηκαν 37 κρούσματα και σε ηλικιωμένους και σε νοσηλευτές. Ενώ εχθές μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης και ένας 86χρονος, ο οποίος δυστυχώς σήμερα το πρωί έχασε τη ζωή του. Περιμένουμε βέβαια και τα αποτελέσματα της νεκροψίας. Σήμερα συνεχίστηκαν τα τεστ, εκ νέου τεστ στο γυροκομείο, των οποίων τα αποτελέσματα περιμένουμε αύριο το πρωί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλλη.